αναφέρεται και ότι αυτό θα κριθεί από τα συντεταγμένα όργανα της Δημοκρατικής Αριστεράς στον χρόνο που πρέπει και βέβαια σε συνδυασμό με το γενικότερο πολιτικό κλίμα και ότι τέτοια σενάρια είναι εκ του πονηρού και βλάπτουν τη Δημοκρατική Αριστερά. Τελεία παύλα. Ο καθένας μας κρίνεται από τα λόγια του, τις πράξεις του και τη συνέπεια των λόγων και των πράξεών του. Νομίζω ότι αυτή είναι η θέση του Κουβέλη ακόμη, αν αλλάξει τότε λέτε, να λοιπόν, ότι δεν ενδιαφέρεται ο κύριος Κουβέλης. Δεν το λέω εγώ ο ίδιος, το λέει, το έχει δηλώσει 50 φορές και στην τελευταία του συνέντευξη. Ερώτημα δεύτερο, ακόμη. Θα ήταν καλός πρόεδρος ο κύριος Κουβέλης, ασχέτως αν ενδιαφέρεται ή όχι. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρόεδρος του κόμματος του οποίου έχω την τιμή να είμαι βουλευτής, έναν άνθρωπο που τον έχω ψηφίσει για πρόεδρο του κόμματός μου, τι περιμένετε να σας πω, ότι δεν θα είναι καλός για πρόεδρο της Δημοκρατίας? Θα είναι εξαιρετικός. Όμως εδώ πέρα πρώτον δεν ενδιαφέρεται, δεύτερον είμαι από αυτούς οι οποίοι λένε αυτό που έλεγε πάντα ο χώρος μου, παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή το ξεχνά, μην παίζετε με τους θεσμούς. Ο νομοθέτης, ο συντακτικός, έχει προνοήσει τις 180 ψήφους για να υπάρχει ευρεία αποδοχή του Προέδρου και όχι για να κάνει το κάθε κόμμα τα πολιτικά του παιχνίδια. Από εκεί και πέρα όμως, συντεταγμένα η Δημοκρατική Αριστερά, όταν θα έρθει συγκεκριμένη στιγμή, θα αποφασίσει για το ποια θα είναι η θέση της. Λοιπόν, όμως λοιπόν, το ερώτημά σας, τελειώνω σε μισό λεπτό. Προηγουμένως ρωτήσατε. Να ρωτήσω απλώς αν συμφωνεί όμως με τον προβληματισμό του κυρίου Παρούση. Υπάρχει ένα ζήτημα για συνέπεια. Προηγουμένως όμως αναρωτηθήκατε γιατί τώρα φουντώνει προεδρολογία, παρόλο που και εγώ συμφωνώ το όνομα του Φώτη Κουβέλη είναι στο τραπέζι εδώ πάρα πολύ καιρό. Γιατί, κακά τα ψέματα, σέβομαι αυτό που είπε ο κ. Ψυχάρης για τον κύριο Μεϊμαράκη. Πώς τη βλέπετε και τώρα, Ψυχάρη? Σέβομαι ιδιαίτερα το πρόσωπο του κυρίου Μεϊμαράκη και το θεσμό του Πρόεδρου της Βουλής. Από εκεί και πέρα θυμίζω ότι άλλο είναι να ψηφιστεί κάποιος για Πρόεδρος της Βουλής, άλλο για Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο μόνος, και ας μην γελιόμαστε, που πιθανόν θα μπορούσε να πληρώνει το πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι, σε περίπτωση. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Ναι, λοιπόν, ο μόνος που θα μπορούσε να συγκεντρώσει τις 180 ψήφους είναι ο Φώτης Κουβέλης. Και επειδή γνωρίζω ότι και οι δυο σας παρακολουθείτε τον ευρωπαϊκό. Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτό που λέτε. Τον ευρωπαϊκό αν τύπο. Αν λέτε ότι ο κύριος Κουβέλης είναι ο μόνος που μπορεί να συγκεντρώσει τις 180 ψήφους, άρα ο κύριος Κουβέλης θα δεχθεί και το μεγαλύτερο pressing. Ναι. Όμως έχει αποδείξει ο κύριος Κουβέλης ότι αντέχει στο pressing. Mm-hmm. Λοιπόν, εκατέρωθεν και από την πλευρά ακούστε, του ΣΥΡΙΖΑ και από την επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε και οι δύο. Μας πιέζει, τον καλούμε εμείς. Και οι δύο. Και οι δύο καλό είναι να αποσυρθεί. Να μην δεχθεί. Κύριε Μητρόπουλε, αν μου επιτρέπετε να τελειώσω. Επειδή και οι δύο. Επειδή και οι μισοί τον πιέζουν, κύριε Τάκη, καλό είναι άμεσα να αποσύρει το όνομά του από την προεδρολογία ο κύριος Κουβέλης. Έβαλε πλάτη σε μια μνημονιακή εκδοχή. Είναι κακό να ξαναμπλέξει το όνομά του στην προεδρολογία. Υπό αυτήν την έννοια, σκόπιμο είναι και καλό, επειδή εμπλέκεται εδώ από εσά ο καταλόγο. Δεν θέλω να τελειώσω, σα παρακαλώ. Να αποσύρει και να πάψει ο ίδιο να συζητήσει το όνομά του για την προεδρολογία. Η κυρία Τσίμα αναρωτήθηκε προηγουμένω γιατί φούντωσε πάλι το θέμα τη προεδρολογία. Ξέρω ότι και οι δύο παρακολουθούν το διεθνή τύπο. Τι τελευταίε τουλάχιστον 15 ημέρε και εν ώψη τη συνάντηση στο Παρίσι, παίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι εντάξει, μιλάτε για διευκολύνσεις, μιλάτε για διαπραγμάτευση και οριστική λύση στο θέμα του χρέους. Εσείς όμως έχετε τόσα εσωτερικά προβλήματα. Τον Οκτώβρη το πιο πιθανό είναι να πάτε σε εκλογές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βολεύει πάρα πολύ μια αναμόχλευση του όλου θέματος για να, για να έχει κυβέρνηση ένα διαπραγματευτικό χαρτί και να πει ορίστε. Εγώ έχω ένα όνομα το οποίο είναι πολύ σεβαστό και το οποίο δύναται να συγκεντρώσει τις 180 ψήφους. Άρα να εξασφαλίσει τη σταθερότητα. Παρ' όλα αυτά, μας είπατε δύο πράγματα, κυρία Γιαννακάκη. Να διευκρινίσω κάτι. Συγγνώμη. Ότι οι μόνοι που θα αποφασίσουν να πάμε σε εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, οι οποίοι στηρίζουν την κυβέρνηση. Όλα τα άλλα είναι φήμη οτιδήποτε. Οι βουλευτές, αυτή η βουλή που υπάρχει και στηρίζει την κυβέρνηση, καλή κακή κυβέρνηση, αυτό το κρίνει ο ελληνικός λαός αργότερα. Είμαστε οι μόνοι που αποφασίζουμε αν θα πάμε σε εκλογές ή όχι. Το αν κάποιος επιθυμεί να πάει σε εκλογές είναι άλλο θέμα. Αλλά τις εκλογές. Αυτή τη στιγμή έχει το Σύνταγμα κρίνει πότε γίνεται, ή θα ολοκληρωθεί η θητεία, ή εμείς αποφασίσουμε να έχουμε κυβέρνηση. Ή δεν θα υπάρχει ως λόγο Προέδρου. Αλλά τον Οκτώβριο εκλογές δεν θα γίνουν. Δεν συμφέρει τη χώρα και, εν πάση περιπτώσει, και εμείς οι βουλευτές, τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε μεγάλο αίσθημα ευθύνης απέναντι πρώτα απ' όλα στη χώρα και μετά στην πράξη. Η συνταγματική συνθήκη που εμφανίζει.